Εγώ στο δικό σου, ας πούμε. Με είχαν πάρει. Το έχεις δει τον νηφικό της Μενεγάκη. Λέω ναι, και το κουστούμι μου άρεσε. Ήταν όλοι για τον νηφικό. Ναι, και εμένα πάντα μου έκανε εντύπωση. Αυτό το κόλλημα των γυναικών. Δύο πολύ βασικά θέματα σε αυτό και γι' αυτό είναι τόσο σημαντικό για τις γυναίκες. Νομίζω ότι τον νηφικό. Ότι εσύ έχεις το άγχος να τα κάνεις όλα τέλεια και πάλι και το άγχος να τα χρυσοπληρώσεις. Να τους έχεις ικανοποιημένους όλους δεν γίνεται. Σίγουρα θα πει. Σύζυγος δεν θα πει τίποτα γιατί σαφώς και θα αγαπάει τη γυναίκα του αφού την παντρεύεται. Ναι, αλλά ναι, μετά θα πριονίσουν την ύφη οι συγγενείς. Αυτό. Η ύφη που έκανε ένα νηφικό που ήταν από πάνω με φούστα μακριά για την εκκλησία και μετά στο γλέντι για να μην αλλάξει ρούχα. Μένω δηλαδή και στις δεξιώσεις. Και εγώ έτσι πιστεύω ότι θα μπορέσει να το βγάλει. Μια μέρα είναι. Λοιπόν, πάμε για το δεύτερο μέρος. Εμείς θα πάμε και θα βάλουμε και τα λευκά σκάρ. Ό,τι το θέλει και το ξέρω. Γιατί έκανε να δεν τις πάει, ρε. Λάθος είσαι. Δεν παχαίνει φιούμπα, ρε παιδιά. Όχι, ρε παιδιά. Και μετά, αλλά ο Κρόνος είναι αυτό το CD. Θα κυκλοφορήσει μαζί με DVD από τη συναυλία. Με DVD, με DVD. Δηλαδή όλο αυτό είναι οπτικοποιημένο και CD και DVD και πραγματικά είναι απόλαυση. Δεν ακούς, αλλά βλέπεις κιόλας. Ε, παιδιά, αν δεν οπτικοποιούσα το Σάκη, ποιο θα οπτικοποιούσα τώρα. Αλήθεια ο Σάκης ποτέ. Στο λέω γιατί έχουμε κάνει κάποια στιγμή κάπου που δούλευα ένα αφιέρωμα και είχαμε και παιδικές φωτογραφίες. Στα καγκούρια, ούτε εγώ την ξέρω.